Είναι το όχημα με το οποίο ο Μάτκλεπ κυκλοφορούσε στους δρόμους της Κύπρου. Με αυτό συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας, η οποία έμελε τελικά να του στοιχήσει τη ζωή του. Κύπροι φίλοι του άτυχου τράπερ διοργάνωσαν αγώνες ταχύτητας στη μνήμη του φίλου τους, του δικού του συνοδοιπόρου σε αυτό το επικίνδυνο χόμπι. Με το Πίτερ στις κόντρες γνωριστήκαμε, φέραμε το στην παρέα μας, στην ομάδα μας. Μετά ο Πίτερ ήταν από τα καλύτερα παιδιά. Καθημερινά 4-5 φορές τη βδομάδα βρεθόμασταν όλοι παρέα. Ήταν ένας τύπος, πολύ καλό παιδί, ήταν ψυχούλα, είχε στόχους. Μας έλεγε από τότε εγώ θα φύγω από εδώ μέσα και θα πάω να γίνω ράπερ. Του άρεσε η ταχύτητα, τα γρήγορα αυτοκίνητα. Πάντα κάναμε τις τρέλες μας, αλλά είχαμε τα όρια μας, προσέχαμε. Να αποκτήσω τα όνειρά μου σε ένα δίμηνο. 6.000 κυβικά δεν θέλω δίλητρο. Όλοι έχουν να πούν δύο λόγια καρδιάς για τον νεαρό καλλιτέχνη. Ήταν ένας λεβέντης, ήταν έξω καρδιάς, ό,τι ήθελες ήταν δίπλα σου. Μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί. Μάτκλιπ αγαπούσε τόσο πολύ την Κύπρο που σκόπευε να ριζώσει εδώ. Η ζωή όμως είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Πριν ένα μήνα μας είπε ότι γυρεύει να αγοράσει κανένα διαμέρισμα έτσι για να έρχεται να μένει λίγους μήνες και να ξαναεπιστρέφει πίσω στην Ελλάδα. Είναι η ελπίδα ότι πάντα τελευταία πεθαίνει. Όποιος επιμένει θα έρθει η ώρα του να πετυχαίνει. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες και δηλώσεις των φίλων του Μάτκλιπ θα προβάλλει αύριο το απόγευμα η εκπομπή με αγάπη Χριστιανά. Είναι η ελπίδα.